Την αναμέτρηση με τη δόξα δράμας βλέπουν πλέον στον Ολυμπιακό Βόλου που κρατούν τους 3 βαθμούς από την αναμέτρηση με τον Πιερικό. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον σε κάθε αγωνιστική που περνάει βρίσκονται όλο και πιο κοντά στο όνειρο της ανόδου στη Super League και θέλουν όσο τίποτε να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και με νικηφόρα αποτελέσματα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Προχωράμε, παίρνουμε αυτούς τους 3 βαθμούς. Κατά τα άλλα, το παιχνίδι την Κυριακή με τη Δράμα, ηρεμία, συγκέντρωση και προχωράμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά στον κόσμο, το φίλο, τον κόσμο του Ολυμπιακού Βόλου. Το κλίμα είναι καλύτερο από ποτέ και σε αυτή τη βάση οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν από σήμερα την προετοιμασία τους για το μάτς της Κυριακής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Βόλου με αντίπαλο τη Δόξα Δράμας. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το ρεπό τους την καθαρά Δευτέρα επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, πραγματοποιώντας την το πρωί στο στάδιο με αυτούς που αγωνίστηκαν κόντρα στον Πιερικό να ακολουθούν πιο χαλαρό πρόγραμμα και τους υπόλοιπους να ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης. Το σημερινό μενού περιελάμβανε και χαλάρωμα στην πισίνα του ΕΑΚ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα διαπιστωθεί η κατάσταση των τραυματιών Αλβάρες, Καπάντε, Πλιάγκα και Μόνχε. Ο τελευταίος πάντως δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό.